Υπάρχει κάποια ερώτηση? Μάλιστα. Ναι, ναι. Παραδείγματος χάρη, κάποιος κάνει κάποιο κακό. Και αυτός ο οποίος έχει πάθει το κακό, λέει, δεν τον έχει να πει ένα σιγό, ναι, κάτω, θα τον συγχωρέσω. Αυτό που οφείλεται σε εγώ, είναι ας πούμε, στην καλή διάθεση που να δώσει συγχώρεση αυτόν που τον έχει κάνει κακό. Πού μπορεί να το αποδώσουν? Δεν το κατάλαβα την ερώτηση. Παράδειγμα της χάρη. Έρχομαι εγώ, ναι, και σας κάνω κάποιο κακό. Σε μένα. Σε εσάς. Ναι. Εσύ σκέφτεσαι όμως, λέτε. Δεν κάνει κακό, τουλάχιστον να έρθει ένα ζητήριο. Για να το συγχωρέσει. Συγχώρεση. Ναι. Αυτό που, την επιθυμία που έχετε εσείς. Ναι. Για μένα που να έχω να σας πω, συγγνώμη, σας έκανε κακό. Ναι. Συγχωρέστε με. Ναι. Αυτό, παραδείγμα της χάρη, αυτό πεθάνετε εσείς. Ναι. Μπορώ να το υπολογίσω με εγωισμό ή ας πούμε, ναι, θέλει να δώσει χώρο στον άλλο που σκέφτεται. Στο βάθος είναι εγωισμός. Ε. Καλύτερα να μας ζητήσει συγγνώμη. Για μας. Για αυτόν είναι καλύτερα να ζητήσει συγγνώμη, βέβαια, έτσι. Για να αποκατασταθεί μπροστά στον Θεό. Υπάρχει αυτή η κοσμική λογική που μας έχει ποτίσει πάρα πολύ. Θυμάμαι, ήμουν σε μια κατασκήνωση με παιδιά. Και τους έλεγα, πρέπει να συγχωρούμε. Ναι, λέει, πάτερ, αλλά άμα δεν μας ζητήσει συγγνώμη, πώς θα συγχωρέσουμε? Βλέπετε, λογική του μικρού παιδιού. Αυτή είναι η κοσμική λογική. Οφείλεις να συγχωρέσεις πριν σου ζητήσει συγγνώμη, αν είσαι χριστιανός. Και αν έρθει να σου πει συγγνώμη, ακόμα καλύτερα για αυτόν. Για σένα, αν είσαι έξυπνος πνευματικά, είναι το ίδιο. Για να μπορεί καλύτερα και να μην σου ζητήσει. Γιατί εσύ ταπεινώνεσαι και παίρνεις το μισθό σου ολόκληρο από τον Θεό. Αλλά βέβαια εύχεσαι από αγάπη να ταπεινωθεί και εκείνος, έτσι, να ζητήσει γνώμη, αλλά όχι για μας. Όχι για να ικανοποιηθεί ο εγωισμός μας και να πιστούμε ότι εμείς έχουμε δίκιο. Όχι. Αλλά για να ευεργετηθεί ο αδερφός και να έρθει σε συνέστηση και να αποβάλει την κακία από μέσα του. Επομένως, συγχωρούμε πάντοτε πριν μας ζητήσουν συγγνώμη. Αλλήμωνα δεν συγχωρούμε. Το Χριστό μας του ζήτησαν συγγνώμη, αυτού που το σταύρωσαν. Κάθε άλλο. Ο Χριστός του συγχώρεσε από την πρώτη στιγμή. Πάτερ άφεσ' αυτής, ουγαρίδας η τυπίους. Ήταν Χριστός. Ωραία. Είναι το σύνηθες. Πάρτε τον Άγιο Στέφανο. Αυτός τι θα πούμε γι' αυτόν. Όταν Άγιος. Έτσι, ναι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Δεν ήταν Άγιος. Έγινε Άγιος. Εμείς οφείλουμε να γίνουμε Άγιοι. Ή είναι, ας πούμε, έτσι στην προαίρεσή μας. Όχι, είναι εντολή. Είναι εντολή να γίνουμε Άγιοι. Έτσι. Άρα, μη λέμε ήταν ο Χριστός, ήταν ο Άγιος. Αν δεν είμαστε κι εμείς σαν τον Χριστό, σαν τους Αγίους, είμαστε ένοχοι. Λέει, η εντολή του Θεού, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Μη δικαιολογούμαστε, είναι ολέθριο αυτό. Δεν είμαι Άγιος, οπότε δεν συγχωρώ. Όχι. Δεν είσαι Άγιος, είσαι ένοχος που δεν είσαι Άγιος. Οφείλεις να είσαι Άγιος. Και υπάρχουν βαθμίδες αγιότητος. Γνωρίζετε ότι οι πρώτοι χριστιανοί έτσι ονομάζονταν όλοι. Άγιοι. Τι θα πει Άγιος, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο αφορισμένος. Ποιος αφορισμένος? Όχι αυτός που έχει πάρει αφορισμό από την Εκκλησία, αλλά αυτός που έχει ξεχωριστεί. Αφορίζομαι, αυτό θα πει, ξεχωρίζομαι. Από τι αφορισμένος? Από τον κόσμο, από το κοσμικό πνεύμα, από την αμαρτία. Αυτός είναι ο Άγιος. Ο χριστιανός είναι ο ξεχωρισμένος από την αμαρτία, από τον κόσμο. Αυτός είναι ο Άγιος. Και όλοι οφείλουμε δηλαδή να είμαστε ξεχωρισμένοι. Όχι μόνο έτσι θεωρητικά, αλλά το έχουμε υποσχεθεί. Ξέρετε πότε υποσχεθήκαμε? Όταν βαφτιστήκαμε. Και όταν μυρωθήκαμε, είπαμε, αποτάσσομε το σατανά και πάσα την πομπή αυτού και πάντα τα έργα αυτού, έτσι. Δηλαδή, ξεχωριστήκαμε από τον κόσμο και από τον διάβολο, ο οποίος κυριαρχεί στον κόσμο. Οφείλουμε, λοιπόν, να είμαστε Άγιοι και να συγχωρούμε πριν μας ζητήσουν οι άλλοι συγγνώμη. Και ούτε να θέλουμε να μας ζητήσουν συγγνώμη. Λοιπόν, κάτι άλλο.
Ευχαριστώ. Πάτερ, σήμερα όχι απλά προβληματίστηκα. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Λέω, δεν σώνομαι με τίποτα. Γιατί είναι ορισμένα αντικρουόμενα. Δηλαδή, όπως λέτε, να αγαπάμε, να μας ταπεινώνουν, να μας εξετελίζουν. Κάποιος συνάνθρωπός μας πρέπει να το κάνει αυτό. Όταν το αγαπάμε αυτό, δηλαδή, χαιρόμαστε που αυτός που μας εξετελίζει κάνει την ψυχή του, ενώ εμείς θα σωθούμε επειδή το λεγόμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Θεός είναι ένας πατέρας και εμείς τα παιδιά του, που μας αγαπάει, θα μας μαλώσει, θα μας τιμωρήσει, αλλά δεν θα μας εξουδενώσει και τελείως. Ναι. Γιατί βάσει αυτής της λογικής ούτε δικαστήρια πρέπει να υπάρχουν, τίποτα. Λοιπόν, ανοίξαμε πολλά θέματα, θα σας απαντήσω. Δεν μπορώ να τα πούμε όλα έτσι αναγκαστικά σε μία σύναξη. Λοιπόν, όταν ένας μεσαδικεί, υπάρχουν αυτά τα δύο τα οποία δεν είναι αντικρουόμενα. Αφενός μεν χαιρόμαστε για την αδικία που γίνεται σε εμάς, αφετέρου λυπούμαστε για αυτόν που αδικεί και κάνουμε προσευχή. Αυτό μας κάνει ακόμα περισσότερο να χαιρόμαστε για την όποια, ας πούμε, αδικία που μας γίνεται και να την υπομένουμε και από την άλλη να συμπαθούμε αυτόν που αδικεί και να τον αγαπάμε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας αφενός μεν η χαρά, γιατί όταν δέχεσαι την αδικία τι γίνεται. Ταπεινώνεσαι, δέχεσαι τη χάρη του Θεού, συγχωρώντας τον συγχωρείσαι, παίρνεις άφεση αμαρτιών από το Θεό για τις δικές σου αμαρτίες που είναι πολύ περισσότερος και αυτό είναι χαρά. Δεν είπε ο Κύριος, εάν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, τι λέει μετά, αφήσει και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τα παραπτώματα ημών. Και αν δεν αφήσετε στους ανθρώπους τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Γιατί μας το λέει και θετικά και αρνητικά, δεν αρκούσε να μας πει το θετικό? Όχι. Μας το λέει και το αρνητικό, δηλαδή αν δεν συγχωρέσετε δεν θα συγχωρηθείτε, για να το εμπεδώσουμε, να το βάλουμε βαθιά μέσα μας. Ότι είναι αναγκαία η συγχώρηση και η αποδοχή της αδικίας, της όποιας αδικίας και μάλιστα με χαρά. Γιατί έτσι μόνο συγχωρείσαι για τις πολλές αμαρτίες από τον Θεό. Αυτός που μας αδικεί είναι σαν αυτόν ο οποίος έρχεται με ένα τσεκ και σου λέει πάρε να ξεχρεώσεις. Χρωστά στην τράπεζα 1 εκατομμύριο, ας πούμε. Και λες τι να κάνω τώρα, πώς θα ξεχρεώσω, δεν έχω τίποτα. Και έρχεται ένας τρέχοντας και σου λέει να πάρει το τσεκ. Είναι αυτός που σε αδικεί. Και εσύ αντί να πεις σε ευχαριστώ, ευγνωμοσύνη για αυτόν που σε αδικεί, αρχίζεις και το χτυπάς. Και λες τι σου έκανα κλπ. Δεν είναι αλογία αυτό? Είναι αλογία. Είναι ανοησία δηλαδή. Για αυτούς που σκέφτεται με τη λογική του Θεού, όχι με τη λογική του κόσμου. Με τη λογική του κόσμου είσαι τρελός. Όταν θέλεις να σε αδικούν έτσι. Αλλά με τη λογική του Θεού, εφόσον θέλεις να πάρεις την άφεση των αμαρτιών, δεν θέλετε, δεν θέλουμε. Και ποιος δεν θέλει? Αυτό δεν παρακαλάμε συνέχεια. Θεέ μου, ελέησέ με. Δηλαδή, συγχώρεσέ με. Και ο Θεός σου λέει πολύ απλά. Πάρτε τη συγχώρεση. Πώς? Όχι θεωρητικά. Σου στέλνει κάποιον να σε βρει. Και εσύ να δεχθείς, να υπομείνεις, να τον συγχωρέσεις, να μην τον πας στα δικαστήρια και παίρνεις τη συγχώρεση. Πολύ σωστά το είπατε. Δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να πίνει σε δικαστήρια. Δεν επιτρέπεται. Αν θέλεις να είσαι πραγματικά του Χριστού. Το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Αλλά λειτουργούμε δυστυχώς με την κοσμική λογική. Απ' την άλλη βέβαια αυτόν ο οποίος σφάλει απέναντί σου, τον λυπάσαι. Γιατί τον αγαπάς και θέλεις και αυτός να σωθεί. Οπότε τον υπομένεις, δεν τον χτυπάς κι εσύ, επειδή αυτός σε χτύπησε, δεν τον εκδικείσαι, αλλά τι κάνεις, προσεύχεσαι. Και του λες, καλέ μου άνθρωπε, ξέρεις τι καλά θα είναι, να πας κι εσύ να εξομολογηθείς. Εντάξει, εγώ δεν με πειράζει αυτό που μου έκανες, αλλά λυπάμαι για σένα, για την ψυχή σου. Να πας να βρεις ένα πνευματικό, να πας στην εκκλησία, να δεις τι ωραία είναι. Καταλάβατε, αυτό κάνανε οι Άγιοι. Αυτό είναι το παράδειγμα του Χριστού και αυτό είναι το παράδειγμα όλων των Αγίων. Και έτσι δεν είναι αντικρυόμενα αυτά που λέτε, αλλά το ένα συμπληρώνει το άλλο.
Και βλέπετε, με ένα φαινομενικά κακό γίνονται δύο καλά. Το κακό είναι η αδικία, έτσι. Φαινομενικά κακό. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Για μας η μεγαλύτερη ευλογία είναι η αδικία. Πρέπει να το εμπεδώσουμε αυτό μέσα μας. Η μεγαλύτερη ευλογία που μπορεί να πάρει ένας άνθρωπος είναι να αδικηθεί. Γιατί τότε είναι αυτό η αφορμή, η αιτία, το τσεκ για να πάρει τη συγχώρηση. Για τις δικές του αμαρτίες. Εμείς θεωρούμε ευλογία, οι άλλοι να μας επαινούν, να μας υψώνουν, να μας έχουν κάνει, ας πούμε, να μας έχουν ψηλά στην εκτίμησή τους κλπ. Όχι, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι πολύ πολύ επικίνδυνο, για να μην πω ολέθριο, όταν το δεχθείς είναι ολέθριο. Σου τρέφει τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Και αυτό ακριβώς το λάθος κάνουμε στην αγωγή των παιδιών. Το ολέθριο λάθος. Υψώνουμε με τη συμβουλή των αθέων παιδαγωγών. Έτσι. Υψηλή αυτοεκτίμηση. Μεγάλη υπερηφάνεια δηλαδή. Και ξέρετε το επόμενο σκαλοπάτι ποιο είναι. Το λέω για σαν Κλίμακος. Μετά την πολύ υπερηφάνεια φτάνει ο άνθρωπος στην παράκρουση, στην τρέλα, στη σχιζοφρένεια. Γι' αυτό έχουμε και τόσους ψυχοπαθείς στις μέρες μας. Έτσι. Είναι η καρπή της λανθασμένης αγωγής. Ενώ το φάρμακο είναι ακριβώς το αντίθετο. Να ταπεινωθεί η ψυχή, να πέσει το φρόνημα, το φούσκωμα να φύγει, η ίηση, το φύσιμα που λένε οι πατέρες. Είναι σαν ένα μπαλόνι που το φουσκώνει ο διάβολος με τους επένους και με τα όργανά του τους ανθρώπους και παίρνει αέρα που λέει και ο λαός έτσι το κεφάλι μας και πας σαν αραιόστατο, που πας, χάνεσαι. Ενώ ο άνθρωπος ο ταπεινός, ο προσγειωμένος, αυτός που έχει αληθινή γνώση του εαυτού του, ο ρεαλιστής, σου λέει ποιος είμαι, τίποτα δεν είμαι. Και αυτός βλέπεις προχωράει από νίκη σε νίκη. Και έχει μια ηρεμία μέσα του, έχει ισορροπία ψυχική. Είναι ισορροπημένος άνθρωπος, είναι άνθρωπος που τον βλέπεις και τον χαίρεσαι. Και είναι παράγοντας υγείας και για το περιβάλλον, για όλους. Αυτή είναι η άλλη. Για το θανάσιμο αμάρτημα της κατακρίσεως, δύο λόγια. Επειδή ακούμε, βλέπουμε πολλά περιστατικά, πολλά σκάνδαλα, αναφέρω το σκάνδαλο σε εισαγωγικά, το παιδί μου και πολλά άλλα. Και βλέπετε ο κόσμος πώς σαν να αρέσκεται όταν ακούει κάτι κακό και κατευθείαν έτσι να κατηγορήσει, να κατακρίνει. Ξέρετε τι γίνεται εδώ. Τρέφουμε πάλι την ιδέα του εαυτού μας. Όταν κατακρίνεις, από πίσω τι κάνεις. Έχεις ήδη υψώσει τον εαυτό σου στη θέση του κριτού. Έχετε πάρει σε δικαστήριο, Πρώτη φορά όταν πήγα σε δικαστήριο, λέω, αυτό μου θυμίζει Δευτέρα Παρουσία. Όταν είδα τους δικαστές έτσι ψηλά επάνω στα έδρανα. Και λέω, κάπως έτσι θα γίνει και η κρίση, στη Δευτέρα Παρουσία. Λοιπόν, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι και αυτοί θα πεθάνουν, όλοι θα πεθάνουμε τελικά και όλοι θα πάμε μπροστά στον κριτή. Οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε το δικαστήριο, το άλλο δικαστήριο πρέπει να φοβόμαστε, το ουράνιο. Λοιπόν, τι γίνεται, όταν κρίνεις τον άλλον και κατακρίνεις, παίρνεις τη θέση του δικαστή. Υψώνεσαι δηλαδή, άρα υποβάσεις και μέσα σου υπερηφάνεια. Πίσω από την κατάκριση, αν ψάξουμε, βρίσκεται υπερηφάνεια, εγωισμός. Και γιατί κάνουμε αυτή την κατάκριση, για να θρέψουμε ακόμα περισσότερο την ιδέα ότι είμαστε κάποιοι. Ουσιαστικά πάλι είναι το ίδιο πάθος, και ενοδοξία. Υπερηφάνεια και ενοδοξία. Θέλουμε να θρέψουμε την ιδέα ότι είμαστε κάποιοι, οπότε παίρνουμε και τη θέση του δικαστού και λέμε και αποφαινόμαστε ο τάδε είναι τέτοιος, ο τάδε είναι τέτοιος. Κατακρίνω. Έγινε πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες στην Κατερίνη, μάλλον στην Πιερία, ένα φοβερό γεγονός. Θα το ακούσατε ίσως. Κάποιοι πατέρες σας, κάποιους φίλους, ένα αυτοί χαίρονται από τη θέση. Να ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα. Και όλοι, δεν και όλοι πέσαμε, και όλους, είναι φοβερό, αν όντως έχει γίνει. Άκουσα προχθές, την άλλη πλευρά, ότι ίσως είναι μια σκευωρία. Και εγώ σκέφτομαι και θέτω το ερώτημα τώρα. Συμφωνώ ότι 99% μπορεί να είναι όπως τα λένε. Αν όμως 1%, 2% είναι σκευωρία, είναι πετάρι για να αποποιήσω τους ανθρώπους, ποια είναι η θέση του χριστιανού, εμείς τώρα που ακούμε, πώς πρέπει να δούμε αυτό το σκάνδαλο, αυτό το φοβερό γεγονός, όπως και τόσα άλλα. Να το δούμε επίοικια, να το δούμε με συγχώρηση, να το δούμε με προσευχητικά.
και βάσει περιπτώσει όχι στην πειρά, στην ηλεκτρική καρέκλα, στη θανατική ποινή. Γιατί βλέπω τα σχόλια και πραγματικά φλύνω από το μίσος το οποίο βγαίνει από δεδομένες κακές πράξεις, οι οποίες είναι σε αμφισβήτηση. Έτσι, ο χριστιανός πάντα αγαπάει, πάντα προσεύχεται για όλους. Θυμάμαι ένας Άγιος, είναι ζωντανός αυτός, και έλεγε, είδα, λέει, τον Άρη ως την κόλαση. Ακούτε, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα. Και λέει, ήταν ο άνθρωπος σε πολύ άσχημη κατάσταση, να κάνουμε λίγο προσευχή για τον Άριο. Ακούτε, το έχει σκεφτεί κανένας? Να κάνει προσευχή για τον Άριο, για αυτό τον μεγάλο αιρεσιάρχη. Βλέπετε πώς είναι οι Άγιοι, πώς είναι ο Χριστός. Για να καταλάβεις τον Χριστό, να δεις πώς είναι οι Άγιοι. Κάποτε είχαν πάει κάποιοι, τότε που ήταν ο Χίτλερ, στον Άγιο Πορφύριο. Και του λένε, γέροντα, να κάνουμε προσευχή να πεθάνει ο Χίτλερ. Όχι, λέει, δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Ποτέ δεν θα κάνεις τέτοια προσευχή. Παγορεύεται, έτσι. Το πνεύμα του Άγιου είναι πάντα πνεύμα αγάπης. Σκεπάζει, δεν δημοσιοποιεί τα λάθη του άλλου. Αυτό τα κάνει ο διάβολος. Ποτέ δεν δημοσιοποιούμε τα λάθη των άλλων. Μόνο μία περίπτωση υπάρχει που θα πρέπει να ελέγξεις ως πιστός, όταν υπάρχει αίρεση, η οποία κηρύσσεται δημόσια. Εκεί οφείλεις να μιλήσεις, να κατακρίνεις όχι τον αιρετικό, ποτέ, την αίρεση. Να πεις αυτό που λέει ο ομιλητής, ο οποιοσδήποτε είναι αυτός, ο κληρικός, μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, δεν είναι σωστό, είναι αιρετικό. Αυτό που λέει, όχι ο ίδιος, ο ίδιος αν είναι αιρετικός ή όχι, θα το πει η Εκκλησία με σύνοδο. Αλλά αυτό που λέει είναι αιρετικό, το ξέρουμε. Άμα βγει κάποιος τώρα, ας πούμε, και πει ότι ο Πάπας είναι Εκκλησία. Έτσι, και αρχίζει να το λέει στους ναούς, στο κήρυγμα. Εκεί οφείλεις να διαμαρτυρηθείς, να κατακρίνεις αυτή τη θέση, να πεις όχι, είναι λάθος. Ο Πάπας, ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία, είναι αίρεση. Είναι πολλές αίρεσεις, δεν είναι μόνο μία αίρεση. Συνοθήλευμα αίρεση. Ή να πει κάποιος άλλος ότι, ξέρετε, δεν κάνει να προσκυνάμε τις εικόνες. Είναι αίρεση αυτό. Άμα δεν προσκυνάς τις εικόνες, είσαι αιρετικός. Βγαίνεις εκτός εκκλησίας, όπως το λένε οι Προτεστάντες, όπως το λένε οι Γεχοβάδες. Γι' αυτό και είναι αιρετικοί. Ή κάποιος άλλος να πει ότι μπορείς να είσαι μασόνος, να είσαι και χριστιανός. Δεν μπορείς. Γιατί ο μασονισμός είναι θρησκεία. Έχει έναν άλλο θεό, τον Ματς. Εισάγει άλλο θεό. Έχει τυπικό, λατρευτικό. Είναι μυστηριακή θρησκεία. Το λένε οι ίδιοι μόνοι τους, ότι είναι η συνέχεια των μυστηριακών θρησκειών της Αιγύπτου και της Ελλάδος. Αυτό είναι ο μασονισμός. Αν βγει ένας τώρα και πει, παιδιά, ξέρετε, μπορεί να είστε μασόνοι και να είστε και χριστιανοί. Να ερχόστε και στην Εκκλησία. Δεν μπορείς. Είναι πράγματα αντίθετα, έτσι. Εκεί θα διαμαρτυρηθείς, θα το κατακρίνεις αυτό. Αλλά αυτόν που το λέει θα το συμπαθήσεις ως έναν ασθενή, ως έναν άρρωστο, ο οποίος ο καημένος παραλυρεί. Πως ένας που είναι άρρωστος και έχει πυρετό κάνει παραλύρημα και δεν ξέρει τι λέει. Και θα πεις, βέβαια, αυτά που λέει δεν είναι σωστά και δεν πρέπει να τα προσέχουμε, αλλά τον ίδιο τον συμπαθείς ακόμα περισσότερο, που έχει φτάσει να έχει τέτοια κατάσταση. Έτσι τοποθετούμαστε πάντα στα λεγόμενα σκάνδαλα. Και ξαναλέω, ποτέ ο Χριστός μας δεν δημοσιοποιεί τα λάθη των άλλων. Βλέπετε και τους Φαρισαίους, τους σύλλεξε, αλλά όχι έτσι ονομαστικά τον καθένα. Έλεγε, ουέ ημίν, γραμματής και Φαρισαίοι, υποκριτέ. Κατέκρινε συνολικά, συλλήβδιν, έτσι, όλη αυτή τη συμπεριφορά. Προσέχετε από τη ζήμη γραμματέων και φαρισαίων, από την πονηρά ζήμη που είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά δεν έλεγε Σίμων, υποκριτή, άθλιε. Όχι, δεν κατακεράβνωνε. Αλλά προσπαθούσε έτσι να τους οδηγήσει σε μετάνοια. Γι' αυτό τα έλεγε. Όχι γιατί ήθελε να τους, ας πούμε, εξουθενώσει και να μείνει στην εξουθένωση. Ήθελε να τους βοηθήσει να έρθουν σε συνέστηση. Έτσι κάνει πάντα και ο χριστιανός. Πάντα σκεπάζει. Και πάντα να μην είστε εύκολοι, ιδίως όταν ακούτε σκάνδαλα για κληρικούς, να τα αποδεχτείτε. Ποτέ. Ξέρετε γιατί ο κόσμος εύκολα τα δέχεται αυτά? Και η κυκλοφορία αυτά είναι στα ύψη των εφημερίδων και το site κλπ. Η τηλεθέαση. Γιατί σου λέει, αν ο παπάς κάνει αυτά,
Άρα εγώ είμαι και πολύ καλός, ε? Θα κάνω και λίγο παραπάνω. Ε? Νομίζει ότι βρίσκει δικαιολογία για την άσωτη ζωή του. Δεν είναι δικαιολογία βέβαια, είναι τελείως άλογο αυτό που λέει, παράλογο. Αλλά δυστυχώς ο διάβολος του βάζει αυτή την ιδέα. Γι' αυτό είμαστε πολύ εύκολοι να αποδεχθούμε όταν ακούσουμε μια συκοφαντία. Για τον οποιοδήποτε κληρικό, να μην είστε εύκολοι. Υπάρχει και μέσα στην Αγία Γραφή οδηγία στον επίσκοπο που λέει «Ποτέ, λέει, δεν θα δεχτείς κατηγορία κατά κληρικού εκτός εάν έρθουν 2-3 ανεξάρτητοι μάρτυρες και σου πούν το ίδιο πράγμα. Τότε μόνο θα αρχίσεις να ασχολείσαι με την κατηγορία. Αλλιώς δεν θα ασχοληθείς καθόλου». Ε? Το λέει το Πνεύμα του Άγιο. Είναι οδηγία σε επίσκοπο, γιατί ξέρετε οι επίσκοποι συνεχώς αντιμετωπίζουν τέτοια θέματα. Πάνε στον επίσκοπο κάποιοι και λένε: «Ξέρεις, ο Παπασάβας είπε αυτά και αυτά και αυτά κλπ». Συκοφαντίες, ε? Ο επίσκοπος δεν πρέπει να ασχοληθεί. Εκτός αν πάνε 2-3, ανεξάρτητοι, όχι συνεννοημένοι, και πούν το ίδιο πράγμα. Τότε θα αρχίσει να ασχολείται. Όχι να αμέσως να δεχτεί την κατηγορία, θα αρχίσει να ασχολείται με το θέμα. Να κάνει ανακρίσεις κλπ. Εσείς πολύ περισσότερο. Ε? Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί να μην αποδέχεστε, γιατί τα πιο πολλά, να ξέρετε, σκάνδαλα είναι τεχνουργήματα του διαβόλου, ο οποίος μισεί την Εκκλησία και προσπαθεί να σπηλώσει την Εκκλησία κατηγορώντας τους κληρικούς, τους επισκόπους, τους ιερείς κλπ. Έτσι ώστε να μην ακούνε οι χριστιανοί το Ευαγγέλιο και το κήρυγμα της Εκκλησίας και να λένε «Να, βλέπεις την Εκκλησία, αυτό και αυτό, άρα φεύγω από την Εκκλησία». Προφάσεις βέβαια είναι όλα αυτά. Γιατί και οι γιατροί δεν είναι όλοι καλοί σε ένα νοσοκομείο. Είναι και μερικοί που χρηματίζονται, έτσι δεν είναι? Αλλά είναι αυτός λόγος για να μην πας στο νοσοκομείο? Θα πρέπει να είσαι ανόητος. Επειδή υπάρχουν κάποιοι κακοί γιατροί, θα πας στο νοσοκομείο και θα ψάξεις τον καλό γιατρό. Έτσι θα πας και στην Εκκλησία και θα ψάξεις τον καλό πνευματικό, τον καλό κληρικό. Απλά πράγματα. Αλλά βλέπετε πόσο μας πλανάει ο διάβολος. Και σου λέει «Α, έτσι έκανε το βατοπέδι, έτσι έκανε ο Παπασάβας, φεύγω από την Εκκλησία». Ποιος ζημιώνεται? Εσείς ζημιώνεστε. Κάτι άλλο? Περίμενα να μιλήσει κάποιος που δεν έχει μιλήσει. Ορίστε. Ότι ακούγεται γενικά, αν εσείς που κάνετε μεγάλο σταυρό, εσείς κάνετε τα πιο πολλά έσχη. Λέω, κοίταξε να δεις. Αυτοί κάνουν μικρούς σταυρούς, εσείς από μέσα το σακάκι τους. Λοιπόν, ναι, συγγνώμη. Κυνηγάει τον χριστιανό αυτόν, ο οποίος κοιτάζει λίγο να μην μπει προς τα πάνω. Εσένα, λέω, χωρίς κατάκταση, του λέω, γιατί να σε κυνηγήσει, αφού είσαι δικός του. Κάνεις αυτά, κάνεις εκείνα, κάνεις χωρίς κατάκταση, όλα αυτά. Γιατί να σε κυνηγήσει, αφού είσαι μέσα στον δρόμο της ασωτείας? Είναι σλόγγαν αυτό και δεν πρέπει να μας πτωεί. Ναι, δεν πρέπει να μας πτωεί, ναι. Μας λένε, δηλαδή, απλά, να το μεταφράσω αυτό, ότι είστε υποκριτές. Αυτό μας λένε, όταν σου λένε κάνεις μεγάλους σταυρούς. Ότι είσαι φαρισαίος, όπως κάνουν οι φαρισαίοι τον ευσεβή, ενώ δεν ήταν ευσεβής. Γιατί τότε είχε πέρασει η ευσέβεια, ήταν της μόδας. Η ευσέβεια στα χρόνια του Χριστού ήταν της μόδας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, όταν κάνετε την προσευχή σας, να την κάνετε κρυφά, να μην σας βλέπει κανένας. Όταν κάνετε την ελεημοσύνη σας, να την κάνετε κρυφά, να μην ξέρει η αριστερά σας τι πει η δεξιά σας. Οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Όταν ήθελαν να κάνουν ελεημοσύνη, είχαν μια τρομπέτα, είχαν κάποια με μια τρομπέτα και σάλπιζε. Και ήξερε ο κόσμος ότι τώρα αυτός ο γέροντος, ο μεγάλος, έτσι, κάνει ελεημοσύνη. Τόση αποκρισία, τόση καινοδοξία. Να σαλπίζεις για να δώσεις μήνυμα ότι κάνεις ελεημοσύνη. Όταν κάνετε νηστεία, πάλι είπε ο Χριστός, να την κάνετε κρυφά. Γιατί τότε αυτοί που νηστεύανε το παίζανε κακομύριδες. Έτσι εξουθενωμένοι, εξαθλιωμένοι. Για να τους βλέπει ο κόσμος και να λέει πω τι μεγάλος ασκητής είναι αυτός. Έτσι. Ήταν της μόδας η ευσέβη. Σήμερα, προσέξτε, για να δείτε ότι αυτοί που το λένε αυτό, αυτοί είναι υποκριτές. Σήμερα είναι της μόδας η ασέβεια. Έτσι δεν είναι? Μην μου πείτε ότι περνάει η ευσέβεια. Η ασέβεια περνάει. Προοδευτικός είναι ο άθεος σήμερα.
Έτσι δεν είναι. Οι προοδευτικές δυνάμεις, έτσι, και εννοούν τους αθέους. Αυτούς που υποστηρίζουν την ομοφιλοφιλία και σιγά σιγά θα μας φέρουν και τα υπόλοιπα. Εσχρόνιστη και λέγει. Αυτοί θεωρούνται in σήμερα. Ε? Λοιπόν, όταν λοιπόν σου λένε εσύ που κάνεις μεγάλους σταυρούς, τι κάνουν. Σου λένε εγώ δεν είμαι σαν και εσένα. Εγώ είμαι ντόπρος άνθρωπος. Δηλαδή, τι. Ουσιαστικά ξέρετε τι είναι αυτοί. Είναι υποκριτές της ασέβειας, όχι της ευσέβειας. Σήμερα περνάει η ασέβεια. Ένας που έχει λίγο πίστη και λίγο φόβο Θεού, δεν το δείχνει. Γιατί. Γιατί δεν θα έχει την αποδοχή των πολλών. Και το παίζει ασεβής. Ενώ κρυφά μπορεί να νηστεύει στο σπίτι του, όταν πάει σε ένα τραπέζι που όλοι τρώνε, θα φάει, θα καταλύσει. Ενώ μέσα του ξέρει ότι κάνει λάθος. Αλλά τι κάνει, υποκρίνεται τον ασεβή, όχι τον ευσεβή. Γιατί, γιατί σήμερα έχει πέρασει αυτό. Και θα το πούνε και μπράβο, είσαι και σπουδαίος. Βλέπετε ποιος είναι υποκριτής, αυτοί είναι υποκριτές. Που ναι, μεν λένε ότι πιστεύουν και δεν κάνουν μεγάλους σταυρούς, κάνουν μικρούς σταυρούς κάτω από το σακάκι τους. Το είπα χαριτολογώντας. Ντρέπονται όταν πρέπει από μια εκκλησία να κάνουν το σταυρό τους. Και δεν τον κάνουν καθόλου, τον κάνουν κρυφά. Έχετε δει, υπάρχουν και τέτοιοι. Λοιπόν, ντρέπονται. Και υποκρίνονται τον ασεβή. Αυτή είναι η υποκρισία σήμερα. Σήμερα λοιπόν, αν ερχόταν ο Χριστός, θα έλεγε να δείχνετε την ευσεβειά σας. Όχι επιδεικτικά, αλλά να ομολογείτε, όπως το έλεγε και τότε. Αν λέει δεν με ομολογήσετε έμπροσθεν των ανθρώπων, ούτε κι εγώ θα σας ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου τον ουρανή. Δεν είπε να με ομολογείτε κρυφά, στα υπόγεια, μόνοι σας, μέσα σας. Είπε έμπροσθεν των ανθρώπων να με ομολογείτε. Όχι κρυπτοχριστιανισμός, σήμερα είναι της μόδας ο κρυπτοχριστιανισμός. Όχι, αυτό δεν το θέλει ο Χριστός, αυτό είναι άρνηση Χριστού. Αυτό είναι υποκρισία. Σήμερα λοιπόν η υποκρισία είναι στην ασέβεια, όχι στην ευσέβεια. Και ενώ πολλοί είναι πιστοί, έστω σε ένα μικρό βαθμό, υποκρίνονται τον ασεβή. Βλέπετε ποιοι είναι οι υποκριτές. Και όταν δούνε κάποιον που ζει όπως θέλει ο Χριστός και δείχνεται αυτό, δεν το κάνει επίτηδες ο άνθρωπος, το δείχνει. Και ενώ όλοι τρώνε, με λέει, με συγχωρείτε, εγώ δεν τρώω. Και αρχίζουν οι άλλοι, α, εσύ τι μας το παίζεις και εμείς πιστεύουμε. Γιατί εσύ ξεχωρίζεις. Όχι, οφείλεις να ξεχωρίσεις. Οφείλεις να τηρήσεις την εντολή του Θεού και αναγκαστικά θα ξεχωρίσεις εκεί πέρα. Γιατί σήμερα οι πιο πολλοί, σας είπα, υποκρίνονται τον ασεβή. Και θα πρέπει να ξεχωρίσεις. Αυτό είναι ομολογία. Αυτό το θέλει ο Χριστός. Σήμερα λοιπόν οφείλουμε να ομολογούμε τον Χριστό και να ξεχωρίζουμε. Και δεν είναι υποκρισία αυτό. Η υποκρισία είναι αυτουνών που λένε ότι εσείς είστε που κάνετε τους μεγάλους σταυρούς και κάνετε το ένα και το άλλο. Δεν αποκλείεται βέβαια, προσέξτε, να υπάρχει και αλήθεια σε αυτό. Γιατί δυστυχώς πολλοί που πάνε στην εκκλησία δεν ζουν σωστά, εκκλησιαστικά. Δεν ζουν. Πολλές γυναίκες πάνε για να κουτσομπολέψουν στην εκκλησία. Δεν σταματάνε να μιλάνε. Καλά γι' αυτό πας στην εκκλησία, κυρία μου, γιαγιά μου, για να βρεις τη φίλη σου. Κάτσε έξω και κουβέντιασαι όσο θέλεις. Τουλάχιστον μην παίζεις μέσα στην εκκλησία να εμποδίσεις και τον άλλο που θέλει να προσευχηθεί. Υπάρχει και αυτό βέβαια. Υπάρχει και αλήθεια σε αυτό. Αλλά υπάρχει και το άλλο που σας είπα. Υπάρχει και η υποκρισία της ασέβειας σήμερα. Γιατί είναι της μόδας η ασέβεια. Αν γυρίσουν τα πράγματα, θα δείτε θα αλλάξουν και αυτοί. Σήμερα ας πούμε από και ένα άλλο και δεν με παραξηγήσετε οι γυναίκες. Είναι της μόδας να καταπατούμε την εντολή του Θεού που λέει να μην φοράνε οι άντρες γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά. Έτσι, το ξέρετε ότι υπάρχει τέτοια εντολή. Μερικοί δεν το ξέρουν. Υπάρχει. Και μάλιστα υπάρχει από την Παλαιά Διαθήκη. Από το Δευτερονόμιο ακόμα λέει ο νόμος του Θεού δεν επιτρέπεται οι άντρες να φοράνε γυναικεία και οι γυναίκες ανδρικά. Πόσες λοιπόν κοπέλες και γυναίκες ας πούμε επειδή ντρέπονται και δεν θέλουν να δεχθούν τα ειρωνικά σχόλια, να και άλλη φούστα, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο, οπουδήποτε στην εργασία, φοράνε παντελόνια. Ενώ
μέσα τους πιστεύουν στο Θεό και θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Αλλά υποκρίνονται τον ασεβή. Μην μου πείτε ότι είναι μία εντολή, δεν πειράζει. Και μία εντολή όταν την καταπατάς, γίνεσαι εχθρός του Θεού. Προσέξτε, και μία εντολή σε κάνει εχθρό του Θεού όταν δεν την τηρείς. Επομένως, όπου βλέπουμε την υποκρισία, να την χτυπάμε και να την ψάξουμε στον εαυτό μας μέσα. Και αυτούς που λένε αυτό που είπατε, κάνετε τους μεγάλους θεούς, κι άλλα λένε. Λένε, ας πούμε, είσαι και χριστιανός και κάνεις έτσι και έτσι και έτσι. Το θέμα δεν είναι τι λένε αυτοί. Το θέμα είναι να εξετάσεις εσύ αυτό που κάνεις, αν είναι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί πολλά από αυτά που λένε ότι είναι χριστιανικά, δεν είναι χριστιανικά. Και θέλουν εσύ που είσαι χριστιανός να τα κάνεις, ενώ δεν είναι χριστιανικά. Να σου πω ένα παράδειγμα. Πάρα πολλοί σήμερα συζούν, έτσι, αμαρτάνουν δηλαδή, χωρίς να έχουν την ευλογία της Εκκλησίας και ουσιαστικά πορνεύουν, αυτό είναι, όταν συζείς χωρίς να έχεις κάνει γάμο εκκλησιαστικό, έτσι, όχι μαϊμού, γάμο μαϊμού, κάνεις πορνεία, διαρκείας. Λοιπόν, ένας πατέρας τώρα και μια μητέρα που δεν στηρίζει αυτό το άνομο ζευγάρι, κάνει καλά ή κακά? Πολύ καλά κάνει, που δεν πρέπει να το στηρίζει. Γιατί στηρίζει μια πορνεία. Πόσοι λοιπόν από αυτούς που είναι ξυπνάκηδες και λένε ότι εμείς δεν κάνουμε τους μεγάλους σταυρούς, θα πούνε ότι καλά κάνεις? Κανένας. Οι πιο πολλοί θα σου πούνε δεν έχεις αγάπη. Γιατί ο Χριστός λέει μίλησε για αγάπη. Δεν είναι αγάπη όμως αυτό. Αγάπη αληθινή είναι να βοηθήσεις τον άλλον να μην πάει στην κόλαση, να πάει στον παράδεισο, να του δείξεις το σωστό. Και όταν σκανδαλίζει την Εκκλησία όλη, γιατί αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα δεν σκανδαλίζουν μόνο τον εαυτό τους, δεν κατακρεουργούν μόνο τον εαυτό τους, αλλά και όλη την Εκκλησία. Γιατί δείχνουν ένα κακό παράδειγμα σε όλους. Λοιπόν, οφείλεις να τον κόψεις, λέει ο Χριστός, αυτόν που σε σκανδαλίζει και που σκανδαλίζει τους άλλους. Να τον αποκόψεις. Μα είναι μάτι, μα είναι χέρι, μα είναι πόδι. Δηλαδή κάτι πολύ πολύ δικό σου. Αυτό εννοεί μάτι, χέρι, πόδι. Έτσι, κάτι που είναι στοιχείο του είναι σου. Το παιδί σου. Ναι, θα κόψω το παιδί μου. Ναι, θα το κόψω. Μα λέει το παιδί μου δεν θα μου μιλάει άμα δεν πάω στον πολιτικό γάμο. Δεν θα πας. Και ας μη σου μιλάει. Ήδη είναι κομμένο το παιδί σου. Από σένα, γιατί είναι κομμένο από τον Χριστό. Εσύ είσαι κολλημένο στον Χριστό και αποκομμένος από κάθε έναν που είναι αποκομμένος από τον Χριστό, άρα και από το παιδί σου. Άρα δεν είναι ότι χάνεις κάτι, ήδη είναι χαμένο το παιδί σου και υπάρχει μια ελπίδα να το κερδίσεις το παιδί σου όταν κρατήσεις αυτή τη σταθερή σωστή στάση, όπως το λέει ο Χριστός. Υπάρχει μια ελπίδα να το προβληματίσεις και να πει το παιδάκι το καημένο, άρα και τόσο βαρύ είναι αυτό που κάνω? Ναι, είναι τόσο βαρύ. Σε χωρίζει από τον Χριστό και από την αιώνια ζωή. Επομένως, να μην... Ναι, αυτό είναι ένα άλλο επιχείρημα, να πω την ερώτηση. Λέει, το όνομά σας... Η κυρία Πουρχερία. Ότι αν, ας πούμε, πάμε έτσι όπως τα λέμε, οι περισσότεροι θα πάμε στην κόλαση. Σχεδόν όλοι. Άρα, επομένως, τι θα κάνει ο Χριστός? Θα μας βάλει στον παράδεισο, έτσι, αφού είναι πιο πολύ στην κόλαση. Κοιτάξτε, αυτό είναι το επιχείρημα. Ναι, όχι, μη γελάτε. Αυτό έτσι το επιχείρημα το έχει και ο διάβολος. Γιατί ο διάβολος, νομίζετε, προσπαθεί να μας παρασύρει μαζί του? Έχει, προσέξτε, στο βάθος της σκέψης του αυτή την ιδέα. Ο Χριστός είναι αγάπη. Οπότε θα δει. Όταν τόσοι έρθονται μαζί μου, θα μας λυπηθεί. Θα μας πάει στον παράδεισο. Χωρίς να ζητήσω συγγνώμη. Προσέξτε, αυτό είναι που το καίει. Δεν θέλει να ζητήσει συγγνώμη. Αλλά σου λέει, θα αναγκάσω τον Χριστό να με σώσει. Πώς? Επειδή είναι αγάπη, θα λυπηθεί τόσα παιδιά που θα του έχω πάρει και θα πει, κοίταξε τον, τι να κάνω τώρα, θα του σώσω όλους. Θα σώσω και το διάβολο. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Είναι μεγάλη πλάνη αυτό. Θέλεις, Κύριε, να σωθείς? Θα ταπεινωθείς. Θα βάλεις τον εαυτό σου κάτω από το ζυγό του Χριστού. Και δεν θα βασίζεις τον αριθμό. Γιατί ο Χριστός το είπε ότι είναι λίγοι αυτοί που σώζονται. Ναι, είναι λίγοι. Έχετε δίκιο. Όχι όμως τον καταναγκαστικό.
καταναγκαστικό. Κανένα καταναγκαστικό. Ενοχές και ψυχοσωματικά μέσα μας. Όχι, καμιά ενοχή. Ο Θεός αυτό έδωσε και το αυτεξούσιο. Ακριβώς. Δεν είναι την ελευθερία στον άνθρωπο. Ωραία. Εγώ νομίζω ότι ο άνθρωπος, ο κάθε, θέλει διαφορετική προσέγγιση στην ψυχή του για να μην δημιουργηθούν και αυτά τα ψυχοσωματικά προβλήματα. Υπάρχει κανένα ψυχοσωματικό. Δεν υπάρχουν, πάτε. Το όταν ψυχοσωματικό δημιουργείται. Μη το άλλο, μη το ένα, μη το άλλο. Δεν θα γεμίσει η ψυχή μου διάφορα μέσα. Λοιπόν. Ανοίγετε πολλά θέματα, θα σας απαντήσω. Οι ενοχές δημιουργούν τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα. Ναι. Γιατί αυτό έτσι, οι ενοχές δημιουργούνται ακριβώς από αυτή την κακή αντίληψη και την κακή... ιδιαίτερη μεταχείριση. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Οι ενοχές δημιουργούνται από την κακή αγωγή και από την κακή διδασκαλία, από την κυριαρχία. Έτσι, όλα αυτά που λέτε είναι αυτά που λέει η σύγχρονη ψυχολογία και η παιδαγωγική. Οι άθεοι. Η σύγχρονη ψυχολογία, λοιπόν, σου και εγώ θεολογία τα τελευταία χρόνια. Πριν, αφήστε με λίγο να τελειώσω. Εγώ πήρα το πτυχίο της θεολογίας και μπορώ, δηλαδή. Αφήστε με λίγο να τελειώσω. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος. Είμαστε ελεύθεροι, φυσικά είμαστε ελεύθεροι. Αλλά η ελευθερία αυτή μας δόθηκε για να κάνουμε σωστή χρήση. Έτσι, η σωστή εγώ, χρήση. Από αυτή την ομιλία σας έχω πάλι. Έχω γεμίσει ενοχές. Είναι ευχάριστο αυτό. Είναι ευχάριστο γιατί σας προβλημάτισα και χαίρομαι που γεμίσατε ενοχές. Με ποια έννοια το λέω, όχι γιατί θέλω να σας καταπιέσω και να σας λυπήσω, αλλά να σας οδηγήσω σε μετάνοια. Γι' αυτό το είπα. Γιατί όλοι μας είμαστε ενοχοί. Ο Χριστός αγάπη. Αυτό λέω κι εγώ. Επειδή είναι αγάπη, αν δείτε το Ευαγγέλιο, αυτά που λέω, όλα αυτά που σας είπα είναι αυτά που λέει ο Χριστός. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω. Έτσι, ανοίγετε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, επειδή ακριβώς ο Χριστός είναι αγάπη, μας έχει δώσει τις εντολές. Οι εντολές δεν δόθηκαν για να μας δημιουργούν ενοχές. Προσέξτε το αυτό. Οι εντολές δόθηκαν για να μας απαλήφουν τις ενοχές. Και αν θέλετε, η πρώτη εντολή είναι η μετάνοια. Η πρώτη διδασκαλία του Χριστού είναι μετανοείτε. Που σημαίνει τι? Αλλάξτε τρόπο σκέψης, έτσι, μετά και νους. Μετακινήστε το νου σας από αυτά που πιστεύετε, από αυτά που νομίζετε, σε αυτά που πρέπει, σε αυτά που θα σας πω. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Και μετά αρχίζει και μας δίνει οδηγίες. Τα μη και τα όχι, αυτά τα λέει ο Χριστός, δεν τα λέμε εμείς. Πάρτε την Παλαιά Διαθήκη ακόμα να δείτε πόσα μη και όχι λέει. Πάρτε ένα αυτοκίνητο να δείτε πόσα μη και όχι έχει μέσα οι οδηγίες για να χρησιμοποιήσεις το αυτοκίνητο. Αυτό σε καταπιέζει. Με συγχωρείτε. Δεν είναι οδηγίες για να φυλάξεις το αυτοκίνητό σου και να μην το καταστρέψεις. Θα πεις όχι, αυτή η εταιρεία ας πούμε με γέμισε με ενοχές. Εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω το αυτοκίνητό μου. Κάνε το ό,τι θέλεις. Μετά από λίγο δεν θα έχεις αυτοκίνητο. Έτσι λειτουργούμε δυστυχώς και για το σώμα μας και την ψυχή μας. Έτσι, το σώμα και η ψυχή για να λειτουργήσουν σωστά και για να τα διαφυλάξουμε. Υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές, κάποιες οδηγίες χρήσης. Αυτές είναι οι εντολές. Αυτές είναι οι εντολές. Οι εντολές δεν είναι για να μας δημιουργούν ενοχές. Ούτε μας καταπιέζουν το αυτεξούσιο και την ελευθερία. Προσέξτε το αυτό. Μας διαφυλάσσουν την ελευθερία και το αυτεξούσιο. Για να μπορούμε να έχουμε διασωσμένη την ύπαρξή μας. Σωτηρία τι θα πει? Διασώζομαι, σώζομαι θα πει διασώζομαι. Διασώζω την ύπαρξή μου στην αιωνιότητα. Έτσι. Πώς θα διασώσω την ύπαρξή μου? Εάν ενωθώ με αυτόν που ζει για πάντα. Αυτός είναι μόνο ο Χριστός. Για να ενωθείς με τον Χριστό τώρα, τι πρέπει να κάνεις? Να μοιάσεις τον Χριστό. Πώς μοιάζουμε στον Χριστό? Με τις αρετές. Πώς φτιάχνουμε τις αρετές? Τηρώντας εντολές. Αν δεν τηρείς εντολές, δεν έχεις αρετές. Αν δεν έχεις αρετές, δεν μοιάζεις τον Χριστό. Αν δεν μοιάζεις τον Χριστό, δεν σώζεσαι. Είναι απλά πράγματα, απλά μαθηματικά. Δεν σας λέω κάτι extreme, κάτι έξω από αυτά που λέει ο Χριστός. Είναι αυτά ακριβώς που είπε ο Χριστός. Βλέπετε, μας καλεί ο Χριστός. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ναι. Βλέπετε, μας λέει, θέλετε να με ακολουθήσετε? Θέλουμε. Λοιπόν, το πρώτο πρέπει να κάνεις, λέει, είναι να απαρνηθείς τον εαυτό σου. Πρώτο α. Δεύτερο α. Να άρεις το σταυρό σου. Και τρίτο α, να με ακολουθήσεις. Θα τα ακούσουμε αύριο. Είναι το αυριανό Ευαγγέλιο. Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν.
αράτω το σταυρόν αυτό, να ακολουθεί το. Και προσέξτε μια λεπτομέρεια. Στραφής λέει εις τον όχλο, είπε αυτά τα πράγματα. Δεν τα είπε μόνο στους Αποστόλους, τα είπε σε όλους. Για να μην πούνε μερικοί αυτόν για τους μοναχούς. Να σταυρωθούμε τώρα. Με θέλουμε εύκολα πράγματα, όχι σταύρωση. Μας λες άσκηση τώρα και δύσκολα πράγματα. Εμείς θέλουμε ανάσταση, χαρά, όχι ενοχές. Λοιπόν, όχι, ο Χριστός μας καλεί σε σταύρωση. Έτσι, υπάρχει σύγχρονη αίρεση που λέγεται, δεν θέλω να προκαλέσω τώρα, μεταπατερική θεολογία. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Που κηρύσσει ανάσταση χωρίς σταύρωση. Να αφαιθεί στις ειδονές και στα πάθη σου και θα βρεις τον Χριστό, γιατί ο Χριστός είναι αγάπη. Είναι αγάπη, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Είναι και καθαρότητα. Είναι και παρθενία. Είναι και εγκράτεια. Αλλά αυτά δεν τα λέμε, ντρεπόμαστε. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός. Αν λέει με ντραπείτε εμένα και τα λόγια μου, θα σας ντραπώ κι εγώ. Σήμερα όλοι μιλάνε για αγάπη. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν είναι μόνο αγάπη, είναι και εγκράτεια. Ποιος μιλάει για εγκράτεια σήμερα? Είναι και παρθενία. Ποιος μιλάει για παρθενία σήμερα? Βλέπετε. Είναι και σοφροσύνη. Ποιος μιλάει για σοφροσύνη σήμερα? Που είναι όλοι γάμοι διαλυμένοι με ένα σωρό παράλληλες σχέσεις. Βλέπετε. Ντρεπόμαστε να πούμε το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός θα μας ντραπεί στη Βασιλεία του Θεού. Όντως είμαστε ένοχοι. Και πρέπει να το νιώσουμε ότι είμαστε ένοχοι. Για να οδηγηθούμε στη μετάνοια. Είναι καλή ενοχή αυτή. Δεν είναι κακή ενοχή. Δεν είναι ψεύτο ενοχή. Είναι αληθινή ενοχή. Είμαστε πράγματι ένοχοι. Και αν το παραδεχτούμε, θα μπούμε στη διαδικασία της θεραπείας. Αν δεν το παραδεχτούμε, θα χαθούμε. Απλά πράγματα. Το είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους που νομίζαν ότι είναι τάξη. Και λέει, παιδιά, εγώ δεν ήρθα για τους υγιείς, ήρθα για τους ασθενείς. Τι έκανε ο Χριστός εκείνη την ώρα? Τους έλεγε, εσείς νομίζετε ότι είστε καλοί. Δεν έχετε ανάγκη μετάνοιας. Εγώ δεν ήρθα για εσάς. Ήρθα για αυτούς που θεωρούν ότι έχουν ανάγκη μετάνοιας. Για αυτούς που έχουν ενοχές. Και θέλουν να τις εξαλείψουν. Έτσι. Αυτές οι ενοχές είναι καλές. Προσέξτε. Δεν κάνω καμία, ας πούμε. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας. Χαίρομαι που τα λέτε αυτά. Και ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αλλά πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, γιατί πολλοί μας έχουν ποτίσει με αυτό το δηλητήριο. Μη δημιουργείς ενοχές στους ανθρώπους, λέει. Και υπάρχουν και ιεροκήρυκες που τα λένε. Ναι, υπάρχουν, το ξέρω. Και τους ξέρω και τα ονόματά τους. Και λέει, δεν παντρεύτηκα, λέει, για να καταπιέζομαι. Όχι, παντρεύτηκες για να σταυρωθείς. Αυτό είπε ο Χριστός. Ο γάμος είναι σταυρός. Δεν είναι τραλαλά. Όπως και ο μοναχισμός είναι σταυρός, έτσι και ο γάμος είναι σταυρός. Και ο Χριστός είπε, για ένα λόγο μόνο διαλύεις το γάμο σου. Όταν υπάρχει μοιχεία. Για κανένα λόγο δεν διαλύεις το γάμο σου. Γι' αυτό σας παρακαλώ, προσέχετε ποιους ακούτε και τι ακούτε. Γιατί δυστυχώς δεν ορθοτομούν. Το λέω, με λύπη μου. Υπάρχουν κληρικοί που δεν ορθοτομούν. Ακούς κληρικό που σου λέει, μη μιλάς για μετάνοια. Και το γράφει κιόλας. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Όλα θα τα ακούσουμε στις μέρες μας. Δεν είναι έτσι όμως. Σταυρός είναι πάντοτε η προϋπόθεση της Ανάστασης. Χωρίς σταυρό δεν πάμε στην Ανάσταση. Χωρίς καταπολέμηση των παθών, χωρίς εξάλληψη των ενοχών, δεν πάμε στην Ανάσταση. Και η εξάλληψη των ενοχών δεν γίνεται με αυτό που κάνουν οι ψυχολόγοι. Ας σου κάνω μια απονεχοποίηση. Μην τα πιστεύεις αυτά. Αυτά θα δημιουργήσανε οι θεολόγοι και οι παπάδες. Αυτά λένε οι ψυχολόγοι. Μην ακούτε τι λέει το Ευαγγέλιο, γιατί σου δημιουργεί ενοχές. Είναι ακριβώς αυτή η διαβολική διδασκαλία που σε θέλει αθεράπευτο. Ενώ αν ακούσεις το Ευαγγέλιο, τότε θα θεραπευτείς και τότε θα φύγουν όλες οι ενοχές. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ να τα πάρουμε σοβαρά. Να δούμε τι λέει ο Χριστός ακριβώς. Και ξέρετε που θα το δούμε. Στη ζωή και στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Αν βγάλουμε τους Άγιους Πατέρες, όπως λέει αυτή η σύγχρονη αίρεση, χαθήκαμε μετά. Χάσαμε το Ευαγγέλιο το αυθεντικό. Και μετά ο καθένας σαν Προτεστάντης ή Προτεσταντίζων θα ερμηνεύει όπως θέλει το Ευαγγέλιο. Και θα σου λένε ονόματι της αγάπης και ομοφιλόφιλοι, καλοί άνθρωποι είναι βεβαίως. Πολύ καλοί, όλοι καλοί είναι, αλλά αυτά που κάνουν δεν είναι καλά. Και οφείλουμε να το πούμε ότι δεν είναι καλά. Είναι αντίθετα με το Ευαγγέλιο αυτά που κάνουν. Και δεν είναι έλλειψη αγάπης να το πεις αυτό, είναι αλήθεια. Και ούτε τους δημιουργείς ενοχές όταν το πεις. Πρέπει να τους το πεις επειδή τους αγαπάς.
Όταν το παιδάκι σου πηδάει από τον πέμπτο όροφο και σκοτώνεται, δεν μπορείς να πεις καλά έκανε. Έτσι δεν είναι. Γιατί η αυτοκτονία είναι η χειρότερη αμαρτία. Και πολύ καλά κάνει η Εκκλησία και δεν τους κηδεύει. Όταν έχει σώσει στις φρένες του, άλλο αν είναι τρελός και δεν ξέρει τι κάνει, έτσι τότε τους κηδεύει. Αλλά όταν έχει σώσει στις φρένες του, δεν τον κηδεύει. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος πετάει στα μούτρα του Χριστού το υψηλότερο δώρο, που είναι η ζωή. Και του λέει, δεν σε θέλω. Είναι πολύ μεγάλη περηφάνεια αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το πούμε. Και δεν το λέμε για να πληγώσουμε τον πατέρα, τη μητέρα, οποιονδήποτε. Ούτε είναι έλλειψη αγάπης. Αντίθετα, είναι αγάπη για το σύνολο των ανθρώπων. Γιατί αν πει η Εκκλησία δεν πειράζει αυτοκτονία, μετά γιατί να μην αυτοκτονούσουμε όλοι. Να γλιτώσουμε και από τους πόνους και από τους καρκίνους και από όλα. Ε? Είναι αγάπη αυτό. Κάθε άλλο. Γιατί ο Χριστός και όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας το λένε ότι η αυτοκτονία σε πάει στην κόλαση. Γιατί στερείς από τον εαυτό στη δυνατότητα της μετάνοιας. Συγγνώμη που τα είπα έτσι και με κάποια ένταση, αλλά πονάω πολύ. Να κάνω μια ερώτηση. Να πει ο κύριος Αβραάμ που δεν μίλησε καθόλου, λέει κύριε Αβραάμ. Αν θα βρούμε σωστά την Ορθόδοξη διδασκαλία των πατέρων με την εξομολόγηση, δεν φεύγουν οι ανοχές. Φυσικά και φεύγουν. Εφόσον γίνεται ειλικρινής εξομολόγηση, έτσι, αληθινή εξομολόγηση και ειλικρινής μετάνοια. Φυσικά εξαλείφονται οι ενοχές. Όλες οι ενοχές φεύγουν. Κάτι άλλο. Αν δεν υπάρχει κάποιος, είναι κάποια κυρία που δεν έχει μιλήσει καθόλου και μετά. Ναι, πέστε. Πέστε λίγο δυνατά. Ναι. Αυτό θα τα πούμε την Δευτέρα. Μια που είπε ότι μόνο για τον Απόστολο Παύλο, να πω ένα πράγμα. Ήταν πάρα πολύ φιδωλός στους επένους, να δείτε τις επιστολές του. Πολύ σπάνια επένει, πάρα πολύ σπάνια. Και όταν υπάρχει βέβαια πραγματική αιτία. Κάτι άλλο. Η κυρία που δεν μίλησε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η μικροκυλαή ηλικία είχε πέσει, είχε τη μεγαλύτερη κατάσταση και όμως όταν συναισθάνθηκε η γραμματολότητά της, είδαμε ότι έφτιαξε να αγιάσει. Με κάποιο το γνωστό, πήρες. Έτσι. Μέσα στην Εκκλησία μας γίνονται οι μεγαλύτερες μεταμορφώσεις, έτσι, και τα μεγαλύτερα θαύματα. Ορίστε. Γι' αυτό που είπατε, πάτε, πρόσφατα είχαμε ένα επεισόδιο πολύ λυπηρό εδώ, ένα παιδάκι 20 χρονών οδηγήθηκε στην αυτοκυρία και ο δεσπότης έδωσε εντολή και μπράβο του, χίλια μπράβο, αυτό το παιδάκι να κυλευτεί κανονικά, να διαβαστεί εξόδιο σε αγγουργία. Γιατί δεν ξέρουμε αυτό το παιδάκι, τι το οδήγησε εκεί, 20 χρονών παιδάκι, αυτό έφταιγε ή κάποιοι άλλοι έξυπνοι σαν και εμάς που το οδηγούμε με λόγια, με οτιδήποτε. Ναι, εγώ σας είπα το γενικό έτσι, ο γενικός κανόνας ποιος είναι. Τώρα το συγκεκριμένο δεν μπορώ να το σχολιάσω, αλλά γενικά σας λέγω ότι η Εκκλησία μας είναι φιλάνθρωπη. Και όταν, ας πούμε, ένας άνθρωπος φτάνει να αυτοκτονήσει, ενώ ξέρει τι κάνει, όχι όταν έχει χάσει τις πρέπεις του, στερεί από τον εαυτό του τη δυνατότητα της μετάνοιας. Μετά, πώς εγώ ο παπάς θα πάω και θα πω στο Θεό, είναι πρόβατό σου αυτό. Είναι πρόβατο της λογικής σου πείμνης. Και είναι σε μετάνοια και σε βρήκε. Έρχεται να σε βρει. Δεν λέω ψέματα. Ψέματα λέω. Ποια μετάνοια? Δεν υπάρχει μετάνοια. Υπάρχει ένας πολύ μεγάλος εγωισμός στην αυτοκτονία. Όταν ξαναλέω, υπάρχει
είναι σώσεις οι φρένες του ανθρώπου. Έτσι. Ο εγωισμός κάνει πόνο στην ψυχή. Και ο διάβολος εκμεταλλεύεται αυτό τον πόνο και οδηγεί τον άνθρωπο στην απελπισία. Έτσι, προσέξτε. Αλλά αυτό δεν δικαιολογεί ποτέ την αυτοκτονία. Θα πρέπει ο άνθρωπος να αποδεχθεί τις ενοχές του και να οδηγηθεί στη μετάνοια, όχι να αυτοκτονήσει. Αυτό έπαθε ο Ιούδας. Και ο Ιούδας πόνεσε. Απογοητεύθηκε από τον Χριστό, αλλά δεν πήγε να μετανοήσει. Αν πήγαινε στον Χριστό κάτω από το Σταυρό και του έλεγε «Ήμαρτον, συγχώρεσέ με», τι λέτε, δεν τον συγχωρούσε? Πέστε με. Θα τον συγχωρούσε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά δεν πήγε. Απλώς πέταξε τα αργύρια, μεταμελήθηκε, δεν μετανόησε. Και πού τον πήγε ο διάβολος, έτσι, τον οδήγησε στην αυτοκτονία. Έτσι. Επομένως, προσέξτε, αυτό που κάνει η Εκκλησία είναι φιλάνθρωπο για να προφυλάξει όλους τους άλλους. Και αυτός ακόμα που λέτε που αυτοκτονεί, έτσι, έχουμε περιστατικά που πέφτοντας μετανόησε, αλλά δεν μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα. Λέει στον κυρωτικό μια περίπτωση με κάποιον που έπεσε από ένα γεφύρι. Αυτοκτόνησε. Πνίγηκε. Και οι πατέρες αναρωτιόντουσαν άραγε τι έγινε με αυτόν. Και ένας γέροντας είδε ότι μέχρι να φτάσει στο νερό είχε μετανοήσει, είχε ζητήσει. Στον αέρα όσο ήταν, ζήτησε το όλες του Θεού και σώθηκε. Μακάρι να είναι έτσι για όλους. Αλλά η Εκκλησία μας, φιλάνθρωπα αφαιρωμένη, για τους υπόλοιπους, για να μας διδάξει, μας λέει προσέξτε, μην κάνετε αυτό το πράγμα. Είναι ολέθριο. Γιατί ακριβώς στερείς από τον εαυτό σου τη δυνατότητα της μετάνοιας. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Ο Θεός τη δίνει και ο Θεός την παίρνει όταν εκείνος κρίνει. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αφαιρέσουμε τη ζωή μας. Σε καμία περίπτωση. Προσέξτε το αυτό. Όσο και αν είναι αξιοσυμπάθητα και αξιολύπητα όλα αυτά τα όντα, όμως από πίσω, να ξέρετε, όταν είναι σώσεις οι φρένες, υπάρχει μεγάλη περηφάνεια. Το λέει και ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι το λένε αυτό. Και η Εκκλησία μας, ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη, από φιλανθρωπία. Και είναι και για το Θεό πολύ καλύτερο, προσέξτε, να φερθούμε με ταπείνωση και να πούμε «Χριστέ μου, αυτό το παιδί σου, το ταλέπορο, έκανε αυτό το μεγάλο λάθος». Δεν έχουμε τι να πούμε. Όχι να πούμε ψέματα στο Θεό, ότι είναι σε μετάνοια. Δεν είναι σε μετάνοια, θα κοροϊδεύουμε το Θεό. Δεν είναι σε καμία μετάνοια. Αλλά Θεέ μου, στο αφήνουμε στα πόδια σου, κάνε το εσύ ό,τι θέλεις. Και το αφήνουμε αδιάβαστο. Για να μην πούμε ψέματα. Καταλάβατε, αυτό είναι φιλανθρωπία. Έχουμε περιστατικά από τη ζωή των Αγίων που έδειξαν ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο Θεός ελέησε αυτούς που δεν διαβάστηκαν, όχι που διαβάστηκαν. Εκτίμησε αυτή τη στάση των Πέριξ, οι οποίοι δεν είχαν τι να πούν στο Θεό. Τι να πεις, Θεέ μου, ελέησέ τον, αφού έκανε ό,τι χειρότερο, δεν υπάρχει πιο χειρότερο. Θεέ μου, τον αφήνουμε στα χέρια σου και κάνω ό,τι νομίζεις. Αυτό είναι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις. Ορίστε. Πατέρ, σήμερα ο οικονομισμός έχει αφήσει και μας μιλάνε για ένωση, για αγάπη. Και τι σώα η αγάπη είναι αυτή, αληθινή, ψεύτικη, κάλπικη, τι είδος είναι αυτή η αγάπη που μας... Φυσικά και είναι ψεύτικη, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα σήμερα. Ναι. Έτσι, προσέξτε. Λέγε, κύριε Αβραάμ. Τότε έχουμε να κλείσουμε 2 ώρες. Ναι. Νομίζω αρκετή φορεστήκατε. Ευχαριστούμε τον Σάββα να ανακοινώσω να κάνουμε το διακόν και μετά. Ναι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αΐ και σώνες των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την ηρωνομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δολούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πολίτε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας.